Σήμερα, παρόλε τις καιρικές συνθήκες που είναι άσχημες, το μπλόκο θα στηθεί, θα ενισχυθεί και καλούμε όσοι δεν μπόρεσαν σήμερα να έρθουν αύριο, την άλλη μέρα. Πάντως την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ξεκληρίζει δεν θα την αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ήδη από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο είναι στημένα μπλόκα, θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Εμείς επιμένουμε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και τα διεκδικούμε γιατί πρέπει να ζήσουμε. Αυτή η πολιτική μας ξεκληρίζει, μας φτωχοποιεί και δεν θα την αφήσουμε αναπάντητη. Κύριε Μπουτά, η απάντηση είναι σήμερα. Σήμερα ο κύριος Καμένος εδώ από τη Λάρισα είπε ότι οι αγρότες που κατεβαίνουν στον δρόμο είναι μια μερίδα του ΚΚΕ. Ποιος Καμένος? Υπάρχουν 3-4. Ο Πάνος ο Καμένος. Ο Υπουργός Άμυνας. Κοίταξε να σου πω. Άμα όλοι αυτοί που κατεβαίνουν στα μπλόκα ήταν κουκουέ, δεν θα ήταν υπουργός, πες τον, και δεν θα πήγε να γίνει συνέτερος για να μας θάψει. Ξεκινάμε σήμερα έναν ωραίο αγώνα. Χιονίζει, είναι άσπρη μέρα. Προβλέπονται άσχημα πράγματα για τους αγρότες, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να εφαρμόσει πολιτικές που μας διώχνουν από τα χωριά μας, που δεν μας επιτρέπουν να ζήσουμε, που δεν μας επιτρέπουν να καλλιεργήσουμε, και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες δίνουν το παρόν εδώ και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα θα στηθούν μπλόκα στο πλαίσιο και στο πνεύμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που είχαμε αποφασίσει 17 του Δεκέμβρη, έτσι ώστε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση για να μας δώσει λύσεις. Να σταματήσει η προπαγάνδα τους, το φόρο πετρελαίου τον αυξήσανε, το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια τον αυξήσανε, η φορολογία και το ασφαλιστικό που θα εφαρμοστούν από φέτος θα είναι η ταφρόπλακα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που αψήφισαν και τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, αψήφισαν όμως και όλη αυτή την πίεση που δέχτηκαν το προηγούμενο διάστημα και συμμετέχουν σήμερα στείνοντας τον μπλόκο της Νίκαιας, ένα μπλόκο στο οποίο θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και στην πολιτική της κυβέρνησης και στα νέα μέτρα που ετοιμάζει, αλλά και στις πολιτικές που μας διώχνουν από τα χωράφια μας και από τα χωριά μας. Είναι το μπλόκο που θα ανάψει τη φλόγα σε όλη την Ελλάδα και καλούμε όλους τους συναδέλφους που και σήμερα δυσκολεύτηκαν με τον καιρό να βγουν από αύριο και να ενισχύσουν αυτό το μπλόκο όπως και τα μπλόκα σε όλη τη χώρα και να δώσουμε αυτό το αγώνα για την επιβίωσή μας. Ακόμα μια χρονιά το Εργατικό Κέντρο Λάρισας είναι εδώ, παρά όλες τις αντίξωες συνθήκες, στον κοινό αγώνα με τη φτωχομεσαία αγροτιά, γιατί η πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες είναι αυτή που καταδικάζει τους εργάτες στην ανεργία, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Επομένως, η συμμαχία της εργατικής τάξης με την αγροτιά, ο αγώνας, ο κοινός, είναι η κατεύθυνση που μπορεί να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα της εργατικής τάξης και της αγροτιάς. Καλέσουμε από εδώ, από αυτό το βήμα, ακόμη μια φορά, όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του Εργατικού Κέντρου αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων να είναι εδώ όλες τις μέρες στον μπλόκο των αγροτών της Νίκαιας.